Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Κινείται στα αριστερά ο Γκοσλάνο, ουντόζει στα δεξιά και στην κορυφή ο Μινάς Αντωνίου. Εδώ πάει να γίνει το λάθος. Απέκρουσε ωστόσο ο Πέτρου στην προσπάθεια που επιχείρησε ο Βιντιγκάλ. Ανισορροπία τους αμυντικούς της Ένωσης παίκτες του Απόελο. Μπάλοκ θα μπει στην αντίπαλη περιοχή, ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα. Δίνει ύψο στην μπάλα για να τη στείλει στο δεύτερο δοκάρι. Έγινε κεφαλιά η απόκρουση από τον Πέτρου. Και έτσι δεν θα επιτρέψει στην Ένωση να απειλήσει. Δύο παίκτες στη συνέχεια κάτω. Ο Βιντιγκάλ με τον Μπάλοκ απέναντί του και τον Αλτάμαρ να κινείται στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάλοκ θα στείλει την μπάλα απέναντι. Δεν θα την προλάβει κανείς. Έπαιξε με τον Σόουζα. Ο Φιτανίδης πήγε κοντά του. Σέντρα είναι καλή στην περιοχή. Ο Αλτάμαρ την κεφαλιά. Από κοντά δεν θα πάει μπάλα στα δίχτυα. Θα φύγει έξω. Τώρα είναι ο Σόουζα από την πάσα του Ντέβιν Σέτη. Θα κάνει το σουτ πάνω στον Πέτρου. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Και κάνει την αγαπημένη του κίνηση. Μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Βρίσκει τον Βιντιγκάλ το σουτ και πάλι ο Πέτρου θα πει όχι. Θα παραχωρήσει το κόρνερ. Χάνοντας την μπάλα την κερδίζει ο Αλτάμαρη και κάνει το σουτ. Πήγε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ. Ντέβιν Σέτη για τον Μπάλοκ που έφυγε από κανονική θέση και έκανε το σουτ για να αποκρούσει ο Πέτρου. Φακινέτη έκανε το σουτ δυνατό μεν αστοχοδέ. Μπέζακ συρτή η μπαλιά στην περιοχή. Κερδίζει ο Φακινέτη εκ νέου με δύναμη για να απομακρυνθεί η μπάλα. Ουντοζή. Κράτησε πάρα πολύ ωραία και βρήκε στη συνέχεια τον Πίτα, ο οποίος έχει χώρο και δύο επιλογές απέναντι. Πάει να παίξει με τον Μινά Αντωνίου. Η Ένωση κερδίζει το πρώτο κόρνερ της στον αγώνα. Εκτέλεσε ο Μινάς Αντωνίου. Η κεφαλιά, η μπάλα δεν έχει απομακρυνθεί τώρα. Μερκής και Αντωνίου διεκδίκησαν την μπάλα. Σούτ από μακριά, κανένα πρόβλημα για τον Κωνσταντίνο Πέτρου. Να δούμε τον Ντέβιν Σέτη να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Έστειλε την σέντρα στην περιοχή ο Αλονεύτης. Έγινε το σουτ, απέκρουσε ο Πέτρου. Ο Νατέλ στέλνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, αποκρούει ο Πέτρου. Έχει δώσει πέναλτι. Εδώ ξανά η εκτέλεση του κόρνερ από τον Νατέλ. Η κεφαλιά. Να ανοίξει το σκορ με τον Τόμας Ντέβιν Σέτη να εκτελεί και τον Πέτρου να αποκρούει και την μπάλα να φεύγει στη συνέχεια. Out. Εδώ ξανά η εκτέλεση έπεσε στην γωνία και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Πέτρου. Ντέβιν Σέτη, για να δούμε τον Νατέλ το γύρισμα. Ο Μπέτζακ θα αποκρούσουν εκ νέου. Επιμένει το Αποέλ και έχουμε κόρνερ. Στο 84ο λεπτό επιμένει το Αποέλ. Η σέντρα στην περιοχή ο Πέτρου. Να το 1-0. Σκοράρει το Αποέλ με τον Γιώργο Μερκή. Στο 84ο λεπτό το Αποέλ ανοίγει το σκορ. Αδύνατον. Βλέπετε τον Μερκή να κινείται μόνο στο δεύτερο δοκάρι. Αφύλακτος να κάνει την κεφαλιά και να στέλνει από την σέντρα του Ντέβιν Σέτη την μπάλα στην απέναντι γωνία. Να δούμε τώρα τον Αλονεύτη να μπαίνει στην περιοχή της Ένωσης και να γυρίζει δίνοντας ύψος την μπάλα. Το σούτ από τον Μπέζα χάθηκε, μεγάλη ευκαιρία. Έχω την καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Έμπα τώρα και πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.